Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Καλώς ήρθατε και αυτή την Κυριακή στο κανάλι μου, μετά την Κυριακή του Πάσχα. Χριστός Ανέστη, εύχομαι να περάσατε όμορφα. Σήμερα Κυριακή, χρόνια πολλά στους Θωμάδες και σε όποια λένε Θωμαή και ενδεχομένως μπορεί να παρακολουθεί το κανάλι. Όμως, χρόνια πολλά και στις μητέρες μας, γιατί είναι η γιορτή της μητέρας σήμερα. Θα πω και από εδώ τα χρόνια πολλά στη μητέρα μου, γιατί ξέρω ότι παρακολουθεί τα βίντεο. Να τις χαιρόμαστε και να τις αγαπάμε. Πάμε τώρα στα δικά μας και θα ξεκινήσω από το τέλος, το οποίο τέλος θα είναι με denim azur, ένα φοβερό αρώμα, πολύ αρενοπό, το έχω ξαναδείξει σε βίντεο και θα ξαναπώ πως όλα τα denim έχουν πάρα πολύ καλές ιδιότητες και είναι ένα προϊόν που το βρίσκουμε ακόμα και στο σούπερ μάρκετ. Για κρέμα θα έχω Truffit & Hill τη νούμερο 10, αγαπημένη κρέμα και αυτή, με άρωμα παρόμοιο της 4711. Πινελάκι χείρου που είχα να το πιάσω πολύ καιρό, 80097, από τα πολύ συμπαθητικά γουρνάκια. Λεπίδα άστρα πράσινη σε πρώτη χρήση. Και πάμε να βγούμε knockout με μια αγγλική μηχανή, μια βακελιτένια αγγλική μηχανή από τη δεκαετία του 1930. Σε αυτό το συμπαθέστατο χάρτινο κουτάκι έχει μια μηχανή από βακελίτη τριών τεμαχίων, βιδώνω δηλαδή. Να ακούσω γνώμες για το αν είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου. Θα είναι μια συζήτηση που θα βασανίζει πολλούς. Από κάτω στο base plate γράφει το Made in England. Εδώ είναι το top cap με τις δύο τρύπες που έρχονται και φωλιάζουν εδώ στο πάνω μέρος του base plate. Ευτυχώς τοποθετείται εύκολα σύγχρονη λεπίδα, δεν χρειάζεται να μεταποιήσεις τίποτα. Στο κουτί μέσα περιέχει και μία λεπίδα knockout χωρίς τις γωνίες που ξέρουμε σήμερα. Το κουτάκι έχει αρκετά στοιχεία. Εδώ μου έκανε εντύπωση που γράφει από αυτή την πλευρά Democratic Price. Δεν ξέρω πού απευθυνόταν αυτό το ξηράφι. Εδώ που σημαίνει ότι υπάρχει το ξηράφι knockout με μία λεπίδα. Έχω ξυριστεί μαζί της. Είναι υπέροχη. Προσωπικά μου ταιριάζουν και οι βακελίτες. Οπότε τοποθετώ λεπίδα, έρχομαι να τη δούμε από την άλλη πλευρά και ξέρω πως θα γίνει ένα ξύρισμα εκπληκτικό. Knockout λοιπόν, οπλισμένη, όμορφη μηχανούλα. Μου αρέσουν οι μηχανές που βλέποντάς τες μπορεί να υπολογίζεις πως δεν θα ξυρίσουν ωραία και μένεις έκπληκτος, μένεις με το στόμα ανοιχτό με το αποτέλεσμα που παίρνεις. Πάμε να το δείτε κι εσείς. Λοιπόν, ανοίγω την κρέμα. Τσιμπάω εδώ με το πινέλο. Έτσι δουλεύω σχεδόν τα πάντα. Είτε είναι μαλακή όπως αυτή, είτε πολύ σκληρή κρέμα. Δεν μου έχει χαλάσει ποτέ τίποτα, γιατί είναι ερώτηση που κάνουν πάρα πολλοί φίλοι. Λοιπόν, παίρνω αρκετή ποσότητα. Μ' αρέσει πολύ η νούμερο 10.
ένας καλοδουλεμένος χείρος μπορεί να προσφέρει πολύ ωραίο μασάζ και εκεί που ενδεχομένως μπορεί να σου πάρουν το μυαλό τα αισθητικά, όπως έχει γίνει και με μένα, έρχεται αυτός ο απλός χείρος, ο σπασμένος, και ανατρέπει τα πάντα. Ωραία. Νοκάουτ αναχείρας. Είναι πολύ αποδοτική μηχανή, με πολύ ήπια αίσθηση στο πρόσωπο. Αυτό το προσφέρουν πολλοί βακελίτες. Αρκετά βαθύ ψήρισμα. Χωρίς κανέναν ερεθισμό. Οι ελαφριές μηχανές πολλές φορές μπερδεύουν όμως. Και κάνουν το χρήστη να πατάει και να περνάει, να ξαναπερνάει. Πόσο μάλλον οι βακελιτρίνες. Λοιπόν, πρώτο χέρι πολύ επιτυχημένο. Ξεπλένω. Πάμε για δεύτερο γύρο. Δεύτερο πέρασμα. True Fit and Heal Omega 080-097. Στο δεύτερο χέρι μου αρέσει να είναι λίγο πιο υδαρής ο αφρός, όπως είναι τώρα. Στράει το ξηράφι πολύ ωραία. Αυτό το πράγμα ακριβώς. Φοβερή μηχανούλα. Την είχα βρει και νόσο αχρησιμοποίητη και μου είχε κάνει εντύπωση το πώς είχε διατηρηθεί το κουτάκι της, σαν να το αγόραζες χθες. Λοιπόν, τέλεια, βάζω και τη
την λίγη κρέμα που έχει μείνει. Είναι λίγο κλέφτες στα γουρνάκια, αλλά συγχωρούνται για το μασάζ που κάνουν. Ξεπλένω τα πάντα και έρχομαι. Denim azur για τελείωμα, για σβήσιμο. Πολύ ωραίο. Φοβερά. Με Truffit & Heel νούμερο 10. Χείρος Omega 80097 και το πιο γλυκό Knockout, μια απίστευτη μηχανούλα. Θα μπει πάλι εδώ στην θήκη της για το επόμενο ξύρισμα. Φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού βίντεο. Όσοι δεν πήρατε λουλούδια στη μητέρα σας, να τρέξετε. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Ωστότε να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.